Φίλες και φίλοι, γεια σας. Άλλη μια εκπομπή παραδόσης στην Εγνατία ξεκινά. Στη σημερινή εκπομπή θα ασχοληθούμε με τον Ποντιακό Σύλλογο Διαβατών Θεσσαλονίκης. Να ευχηθούμε σε όλους σας καλή διασκέδαση. Μαζί μας έχουμε τον πρόεδρο του Συλλόγου εδώ στα Διαβατά, τον Γιώργο τον Κυριακίδη. Γιώργο, καταρχάς να ευχηθώ καλή επιτυχία να γιωγορός. Να σε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Πόσο αισιόδοξος είσαι? Πιστεύω ότι θα ανταποκριθεί ο κόσμος για μία ακόμα φορά στο κάλεσμά μας. Είναι μία εκδήλωση που ο κόσμος έρχεται, τη στηρίζει. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ όλο τον κόσμο. Ευχαριστούμε τους γονείς των παιδιών οι οποίοι στηρίζουν το Σύλλογο και την εμπιστοσύνη που δείχνουν απέναντι στο πρόσωπο, ξέρω εγώ, στην διοίκηση γενικά. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε επίσης όλα τα καταστήματα των διαβατών που μας στηρίζουν για αυτά με τις προσφορές τους και τα δώρα, για να έχει ένας χορός μεγάλη επιτυχία. Πόσα χορευτικά θα δούμε σήμερα? Σήμερα θα βγάλουμε 3 μικρά χορευτικά. Το καλό στο Σύλλογο είναι τα τελευταία χρόνια ότι μεγαλώνει. Δηλαδή αυτή τη στιγμή έχουμε γύρω στα 90 μικρά παιδιά. Λοιπόν, έχουμε ένα μεσαίο χορευτικό με 35 παιδιά και ένα μεγάλο με 35. Είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία και αυτό οφείλεται και στη διοίκηση και στον δάσκαλό μας τον Παύλο Τζιλογλανίδη και στο λιράρι μας τον Κώστα τον Ιωαννίδη. Θα ήθελα να μου πεις ποια είναι αυτή η εκδήλωση που ετοιμάζει ο Σύλλογος για το 2011, η μεγαλύτερη εκδήλωση. Πάντοτε ο Σύλλογος κάνει 2 μεγάλες εκδηλώσεις. Ένα είναι ο ετήσιος χορός που κάνουμε κάθε χρόνο αυτή την εποχή και ένα είναι κάθε καλοκαίρι, το ξέρετε πολύ καλά, ήσασταν και το 2010 σε μια πλατεία, μια ανοιχτή εκδήλωση η οποία είναι ανοιχτή για όλο τον κόσμο. Είναι 2 μεγάλες εκδηλώσεις. Από εκεί πέρα έχουμε διάφορες άλλες παράλληλες μικρές εκδηλώσεις με τα χορευτικά μας που πηγαίνουμε και σε διάφορους άλλους συλλόγους που μας καλούν σε διάφορες άλλες πόλεις. Πέρυσι, ξέρεις πολύ καλά, είχαμε πάει στη Σαμψούντα, στην Πρέβεζα και σε πολλές άλλες περιοχές. Επειδή ήμασταν πέρυσι μαζί στη Σαμψούντα, θα ήθελα λίγο να μου πεις αν ετοιμάζεται κάτι φέτος, κάτι τόσο μακρινό, είναι νωρίς ακόμα? Δεν μπορώ να το υποσχεθώ. Αυτό το πρόγραμμα βγαίνει πάντοτε γύρω στον Ιούνιο και προγραμματίζουμε. Έχουμε υπόψη κάτι στο μυαλό μας, δεν θέλω να το πω για να μην εκτεθούμε. Ας πραγματοποιηθεί πρώτα, ας το σιγουρέψουμε και μετά να υποσχεθούμε, ξέρω εγώ, κάτι. Εγώ να ευχηθώ καλή χρονιά να έχει ο Σύλλογος, αλλά και καλή επιτυχία στο χώρο σας. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ και εσένα και το κανάλι σας. Ο Σύλλογος λέγεται Σύλλογος Ποντίων Διαβατών Αλέξανδρος Ψηλάντης. Εύχομαι καλή διασκέδαση σε όλο τον κόσμο. Και εσείς καλή επιτυχία στο κανάλι σας. Oh,
την εκδήλωση εδώ στον Ποντιακό Σύλλογο Διαβατών. Θυμάμαι την παρουσία του πρόεδρου τη Πανελλήνια Ομοσπονδία Ποντιακών Σωματείων, ο κ. Αποστολή Χαράλαμπο. Κύριε Πρόεδρε, καταρχά να σα χαιρετήσω εδώ στην εκδήλωση και να μου πείτε πού βρίσκεται τον χρόνο και πάτε σε όλε αυτέ τι εκδηλώσει. Α, ξέρετε, δεν τις προλαβαίνω. Δεν έχω ούτε μηχανάκι ούτε μπορώ να πηγαίνω σε όλες. Αλλά ειδικά στον φίλο μου τον Κυριακίδη και εδώ στο Σύλλογο των Ποντίων στα Διαβατά, έρχομαι σχεδόν κάθε δεύτερο χρόνο για να προλάβω να πάω και σε άλλους. Αλλά πρόκειται περί ενός ιστορικού σωματείου και με πολυσχηδή δράση. Όχι μόνο στον χώρο των Διαβατών, αλλά και πανελληνίως. Σας υπενθυμίζω ότι ο πρόεδρος του Συλλόγου Διαβατών είναι και μέλος του Ιδρύματος της Παναγίας Σουμελά και συνεργαζόμαστε πάρα πολλές φορές μαζί για ιδιαίτερας φύσεως θέματα. Είναι και μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ποντιακών Σωματείων. Επομένως μιλούμε για ένα σύλλογο ο οποίος δεν έχει μόνο τοπική ή διατοπική δράση, αλλά έχει πανελλήνια έως και παγκόσμια δράση. Σας υπενθυμίζω ότι ήταν μαζί μας στις Βρυξέλλες, ότι έχει λάβει μέρος ενεργώς όλα τα πανελλήνια συνέδρια. Πρόκειται λοιπόν για ένα σύλλογο από τον οποίο εγώ τιμώμαι όταν βρίσκομαι στις εκδηλώσεις του και δεν τιμάω εγώ το σύλλογο που βρίσκομαι. Εγώ να σας ευχηθώ η Παναγιά Σουμελά να σας δίνει δύναμη να μπορείτε να συνεχίσετε αυτό το έργο το οποίο αναλάβατε. Να μας δίνει σε όλους και μυαλό, όχι μόνο δύναμη.